Υπουργέ. Θα σας ζητήσω, μόλις γυρίσει το Υπουργείο σας, να πάρετε τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μελέτη του Ασοπού, όπου εμπλέκεται ο αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Δείτε τι λεφτά πήραν από χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έργο έχουν παράξει. Και θα σας παρακαλέσω, ενημερώστε από μόνο σας στην Βουλή, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά πρώτα ενημερώστε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ονομάζονται από τον κύριο Καμένο, από τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος, ή έχει πληροφορίες, λοιπόν πρέπει να απαντηθούν. Γιατί πάλι για μια ακόμη φορά εμπλέκεται ο αδερφός του Πρωθυπουργού, αλλά στα δικαστήρια ζητούμε συγγνώμη. Ο αδερφός του Πρωθυπουργού, λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, είναι εμπλεκόμενος με μη κυβερνητική οργάνωση για τον Ασοπό και ζήτησε από τον Υπουργό να ψάξει να βρει τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση. Δεύτερον, συγγνώμη, ουδέποτε ζήτησα τον Αντρίκο Παπανδρέου και με διαχειριστές, ανθρώπους όπως ο προσωπικός σας φίλος, ο κυρίος Γκριβέας, που τον διορίσατε εσείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και έδωσε δάνειο στον εαυτό του 17 εκατομμύρια ευρώ και την κοπάνισε. Σαν δεν πάει φυλακή αυτός η οικογένειά του, δεν θα κάνω πίσω. Κάνετε λάθος τη διεύθυνση και σας προκαλώ εδώ και τώρα, γιατί μάλλον μπερδεύετε τα επώνυμα και τις συμπεριφορές και μην το ξανακάνετε αυτό σε μένα. Δεύτερον, είπατε προσωπικός φίλος, κάποιο όνομα, ελπίζω δεν εννοείται σε μένα. Δεν γνωρίζω κανέναν με αυτό το όνομα. Είστε ψεύτης εσείς. Η κυβέρνησή του και ο ίδιος ως υπουργός έχει υπογράψει κονδύλια για το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Τα έδωσε ο ίδιος για να γίνουν συνέδρια, όπως σε συνέδρια συμμετείχε και προσωπικά. Αποκαλώ τον κύριο Καμένο ψεύτη και συκοφάντη. Όλα αυτά που είπε, επαναλαμβάνω, τον καλό να τα ανακαλέσει. Δεν γνωρίζω πρόσωπο με το όνομα Γρυβέας. Δεν έχω συναντήσει ποτέ, πρώτη φορά το ακούω το όνομα αυτό. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν ανακαλέσει, είμαι υποχρεωμένος να προσφύγω στη δικαιοσύνη